Την ίδια ώρα διαβάζουμε ότι στοιχείο, οι κάτοικοι και ο Δήμος βάζουν πολλόκο στη νέα δομή για μετανάστες. Τα οχήματα του Δήμου εγκαταστάθηκαν πρωί στην περιοχή για να παρεμποδίσουν τα μηχανήματα που πραγματοποιούσαν εργασίες για να γίνει ένα νέο, όπως το δομές εκεί για να υποδεχτούν τους μετανάστες. Και θα σπεύσουν οι καλοθελητές και όλα τα καλόπεδα να τους χαρακτηρίσουν τώρα τους χιόντες ως αρία φιλή και χιτλερικούς και φασίστες, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν, είναι περιορισμένοι σε αριθμό, είναι, οι γεννήσεις είναι περιορισμένες και βλέπουν κάθε μέρα να φτάνουν 100 και περισσότεροι μετανάστες, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός από τους ντόπιους της περιοχής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή τον Παύλο τον Μιλωνά. Κύριε Μιλωνά, καλή σας μέρα. Καλή σας. Συζητούσαμε το θέμα για την μετανάστευση. Διαβάζουμε και στην έρευνα που κάναμε στην σημερινή ότι εσείς στείλατε και επιστολή στον Γενικό Ελεγχτή για το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο κανείς δεν άγγιξε μέχρι τώρα στον βαθμό που έπρεπε, για να δούμε να υπάρχει μια διαφάνεια, να ξέρουμε από ποιους πάνε ποια χρήματα για ποιους σκοπούς. Ναι, είναι αυτονοητό νομένο ότι αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια μετά την βροχή. Δηλαδή, να κάνουμε και εμείς καμιά δυο μη κυβερνητικές οργανώσεις, θα εισπράξουμε και από τον δημόσιο κορβανά. Το λέτε για πλάγια, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ άρχισαν να σκέφτονται ότι θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να κάνουν μια επιχείρηση η οποία θα είναι και φιλανθρωπική. Κάνουμε την μπάζα μας δηλαδή. Περίπου. Μην το λέτε για αστείο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να σας πω ότι συζητούμε τώρα για τις κοινωνικές εταιρικές ευθύνες δημοτικών αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολλών άλλων ιδιωτών, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτύσσουν κοινωνική δράση και να ανταποδίδουν βέβαια τα οικονομικά κέρδη στην κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Είναι παντού το χρήμα, το γνωρίζετε πολύ καλά, και επομένως όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει και το απαραίτητο ενδιαφέρον, να μην πω άλλη λέξη. Ναι, έστειλα επιστολή σε ανύποπτο χρόνο, μάλιστα, όταν φύτρωναν πραγματικά σαν τα μανιτάρια και βλέπα δεξιά και αριστερά διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν και πολιτική κοινωνική τοποθέτηση επί παντός επιστητού. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ήταν τότε, ας με συγχωρέσουν, δεν είναι σχετικό, αλλά θα το πω, ήταν τότε η μεγάλη συζήτηση που προέκυψε και στη Βουλή για τις εκτρώσεις και μου έκανε εντύπωση πόσες μη κυβερνητικές οργανώσεις κλήθηκαν στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πήγα να τολμήσω να παρευρεθώ και να διατυπώσω μια αντίθετη άποψη από αυτή που η συντριπτική πλειοψηφία των παρευρισκόμενων εκεί ήθελε. Ήταν ένα απίστευτο γεγονός και τότε σκέφτηκα ότι για ένα λεπτό τι γίνεται εδώ. Όπως επίσης και το τρομερό και φανταστικό σενάριο που υπάρχει και εδώ ζήσα ως δημοσιογράφος και το ζω και τώρα στην Βουλή, με αυτή την κίσα του κ. Πολυδόρου, που πραγματικά είναι εντυπωσιακό, είναι παντού σε αυτά τα θέματα. Κύριε Μιλωνά, στις συνεδριάσεις που κάνετε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, υπάρχουν φόβοι για αυτά τα κύματα μετανάστευσης, για αυτούς που έρχονται, αν ελέγχονται επαρκώς, αν έχουν οποιαδήποτε διασύνδεση με δίχτυα, με ένοπλες ομάδες στη Συρία? Γιατί όλοι αυτοί που έφυγαν από εμπόλεμες ζώνες. Βεβαίως, δεν ξέρουμε βεβαίως και το παρελθόν τους. Μάρε, και υπάρχει και σύνδεση, και βέβαια μας ενημέρωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους ότι υπάρχει σύνδεση, και βέβαια μας δηλώθηκε από όλες τις πλευρές ότι υπάρχουν κυκλώματα, και βέβαια υπάρχουν και δικηγορικά κυκλώματα, υπάρχουν και μεσάζοντες, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν σχέση πλέον μεταξύ τους. Τώρα ξέρετε κάτι, βλέπετε όλες αυτές τις καμιά φορά βίαιες συμπεριφορές μεταξύ ενός σύλλου και ενός γιορτανού, μεταξύ όχι πάντα. Το φωνικό χθες μας το είπε πριν από λίγο ο Υπουργός Εσωτερικών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι πρόσφυγες από την Συρία, έτσι? Όχι, όλοι οι μετανάστες από οποιασδήποτε άλλες χώρες είναι περισσότερο εγκληματίες από ότι είμαστε εμείς εδώ στην Κύπρο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτό. Καμιά φορά που μας δημιουργούν πνευματική τρομοκρατία, πρέπει να διευκρινίζουμε πάντα και καλά κανείς. Δηλαδή, γιατί με την πρώτη ευκαιρία θα μας αρχίσουν τα γνωστά. Αυτό που θα έλεγα είναι γεγονός το οποίο, ξέρετε, στη Λεμεσό, θα σας το πω έτσι όπως το ζούμε και το ακούμε. Στη Λεμεσό υπάρχουν περίπου 8.000 Σύριοι. 8.000 Σύριοι είναι μια κοινότητα. Στη Λεμεσό, μόνο στη Λεμεσό, στην πόλη. Μας έλεγαν ήδη οι Σύριοι, οι οποίοι ξέρετε έρχονταν στην Κύπρο πριν από 20-30 χρόνια, και σήμερα δεν είναι ούτε αχμέτου Μουχάμετ, κάποιοι από αυτούς έχουν βαφτιστεί. Είναι ο Δημήτρης, είναι ο Μιχάλης, είναι ο Πέτρος. Ξέρετε τι μεγάλα κυκλώματα έχουν δημιουργηθεί μεταξύ τους. Μεταξύ τους, διότι γνωρίζουν τη γλώσσα, γνωρίζουν τον τρόπο επικοινωνίας, γνωρίζουν ούτως ώστε να έρχονται καινούργοι λαθρέα στην Κύπρο
Και αυτοί οι τύποι με τα κυκλώματα να εκμεταλλεύονται και τα λεφτά και βεβαίως και κάποια θέματα που δεν αγγίξαμε ποτέ. Να σας πω ένα παράδειγμα με μαρτυρία από Σύρο σε μένα. Ενοικιάζει το διαμέρισμα ο Σύρος και παίρνει επίδομα ενοικίου από αυτό το κράτος. Αργότερα τοποθετεί στο διαμέρισμα άλλους 4-5 συμπατριώτες του οποίοι ήρθαν ως πρόσφυγες. Και αυτοί αιτούνται του επιδόματος του ενοικίου. Και αυτός παίρνει και το επιδόμα ενοικίου και ταυτόχρονα παίρνει και μέρος του επιδόματος. Εξαναγκάζει δηλαδή αυτούς που έρχονται τους καινούργιους να πληρώνουν στον ίδιο ένα ποσοστό επί του ενοικίου το οποίο υποτίθεται αυτοί πληρώνουν προς αυτόν. Αυτά είναι γνωστά στους πάντες και στην αστυνομία. Δεν είναι κρυφό. Και πώς τα αντιμετωπίζουμε αυτά, πώς τα διαχειριζόμαστε για να μην χαρακτηριστούμε ακραίοι και ρατσιστές? Να σας πω κάτι πρώτα απ' όλα, να σας και πω αρία φιλή, αυτό το ακούσαμε, αρία φιλή χιτλερική, ναζιστές δηλαδή, έτσι χαρακτηρίζονται οι Έλληνες Κύπριοι ως ναζιστές. Ναι, ποτέ δεν ήταν οι Κύπροι ναζιστές και ούτε θα γίνουν. Οι Έλληνες Κύπροι τουλάχιστον δεν ήταν ποτέ ναζιστές. Δεν ξέρω κάποιοι άλλοι αν ήταν, αλλά οι Έλληνες Κύπροι ποτέ ήταν ναζιστές. Ήταν πάντα και οι βραγάδες και κάποτε αν θυμάστε είπα κάτι και έμεινε για τους... Τέλος πάντων, να μην ανοίξω αυτά τα κεφάλια, αλλά τι κάνουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση ξύπνησε έστω και αργά. Ο Υπουργός Εσωτερικών αισθάνθηκε ότι τα πράγματα είναι εκτός ελεγχού. Μας έδωσε νούμερα, μας περιέγραψε την κατάσταση όσον αφορά και τα θέματα υγιεινής. Να σας πω μόνο ότι έχουμε ένα νούμερο εκπληκτικό για τους Αφρικανούς που έρχονται στην Κύπρο. Αυτοί έρχονται ως φοιτητές κυρίως. Έρχονται ως φοιτητές υποτίθεται, αλλά να ζητούν και χώρους εργασίας και τους παίρνει και η Τουρκία. Ως φοιτητές, ναι. Ή ως πρόσφυγες ή αιτητές πολιτικού ασύλου είναι από τα 1-2 άτομα ή τα 6 συνολικά το χρόνο περίπου. Αυτή τη στιγμή έρχονται γύρω στους 800-900 το μήνα. Αυτά τα στοιχεία που λέχθηκαν στην αρμόδια Επιτροπές Εσωτερικών. Μόνο από την Αφρική, η οποία δεν είχε αυτή τη στιγμή εμπόλεμη κατάσταση για να αντιθούν πολιτικό ασύλο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτή η σημασία. Σημασία και, από αυτό το κύκλωμα χρηματίζουν κάποιοι. Από αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν σπουδές, αλλά στην πραγματικότητα βγάζουν αρκετά χρήματα. Από αυτού του ανθρώπου. Ισχύει αυτό. Ισχύει ότι πάρα πολλοί, μας δόθηκαν νούμερα δηλαδή. Ισχύει ότι πάρα πολλοί που δηλώνονται ως φοιτητές εμφανίζονται αργότερα ως αιτητές ασύλου. Και παίρνουν τα παρότητα επιδόματα τα οποία έχουν μια σειρά, είναι μια διαδικασία. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι όλοι όσοι βοηθούν τους πρόσφυγες ή τους λαθρομετανάστες, ο καθένας για να κυβέρνει που έρχονται μέσω από τη γραμμή αντιπαράξεις ή με τους δάκτες που ακούτε κάθε μέρα μετά από σχέδιο της Τουρκίας. Μας λέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε αρμόδια υπηρεσία ότι υπήρχαν 1 εκατομμύριο πρόσφυγες απέναντι από τα παράλια της Κύπρου. Και βλέπετε ότι μεθοδικά ανοίγει την πεντάλια ο φασίστας Ερντογάν και μας στέλνει 100-200 σε εμάς και καμιά 10.000 στην Ελλάδα, στα νησιά στην Ελλάδα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αντίδραση από μια στιγμή μετά, όταν χαθεί το έλεγχος, όπως έγινε στη Λέσβο που αναφέρατε προηγουμένως, όπου πλέον η ζήση, η βιωματική πλέον εμπειρία των ανθρώπων με αυτές τις χιλιάδες των προσφύγων που έχουν κατακλείσει το νησί, τους δημιουργούν τρομερά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, και όταν αρχίσει να αντιδρά ο κόσμος, μετά χαρακτηρίζεται με τα επίθετα που είπαμε και πριν. Κύριε Μιλωνά. Συνήθως, μου επιτρέπετε κάτι, ήθελα να το πω προηγουμένως. Συνήθως αυτοί που θορυβούν και φωνάζουν και δίνουν χαρακτηρισμούς, σε αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως είναι αυτοί οι οποίοι είτε δεν έχουν αντίληψη των γεγονότων, ή είναι από την τελευταία, αν δείχνουν το κεφαλί τους, αν έχουν μέχρι τα τελευταία δάχτυλά τους, υπέρμαχοι ενός συστήματος όπου δεν επιτρέπεται αντίθετη άποψη και επιδιώκουν να την καταπατήσουν. Απέναντίας θα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος με ποιο τρόπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι γεμίζουν τις βαρκούλες και έρχονται από τη Συρία στην Κύπρο, έχουν μετά εδώ στην Κύπρο όλη αυτή τη στήριξη και τη βοήθεια. Θα πάει μια μέρα στο Migration στη Λεμεσό ή στη Λευκοσία και θα δείτε. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που κατακλείζουν τους χώρους. Κάντε ένα ρεπορτάζ και μάθετε με ποιο τρόπο φτάσει στην Κύπρο χωρίς να μεσολαβεί είτε ΜΚΟ, είτε ο Μιλωνάς, είτε ο Πολυδόρου ή ο Παναγιώτου. Μιλήστε μαζί του να δείτε με ποιο τρόπο εύχονται. Κύριε Μιλωνά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να είστε καλά.